Η κυρία Λουίζα Ράζου είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και υποψήφια ευρωβουλευτής φυσικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλή σας ημέρα, κυρία Ράζου. Γεια σας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω, προλάβατε, είχατε άλλες υποχρεώσεις, προλάβατε καθόλου να δείτε το χθεσινό πανευρωπαϊκό debate? Όχι, 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 να σας πω την αλήθεια, όχι, ήμασταν σε άλλες δραστηριότητες αυτή την περίοδο και δεν προλάβαμε. Το αντιλαμβάνομαι. Σε προεκλογικές δραστηριότητες, ένα από τα ζητήματα τα οποία από χθες και όλες τις τελευταίες μέρες, χθες με πολύ μεγάλη ένταση, απασχολούν την εγχώρια ατζέντα, την προεκλογική, είναι τα ζητήματα ασφάλειας. Είναι βέβαιο ότι έχετε πληροφορηθεί όλα αυτά που έγιναν έξω από προεκλογικές συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας, αυτοκίνητα που έσπασαν, καπνογόνα, μία αναστάτωση αδιανόητη. Θα ήθελα τη θέση σας για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Είναι σαν να έχει λίγο παραδοθεί η πόλη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι, κοιτάξτε τώρα, βεβαίως υπάρχει μία ένταση και μία δραστηριότητα τέτοια, η οποία βεβαίως καμία σχέση δεν μπορεί να έχει με μία δίκαιη έκφραση του θυμού, της αγανάκτησης, της πολιτικής διαφοροποίησης που μεγάλα τμήματα του λαού μας νιώθουν απέναντι στο πολιτικό σύστημα, την πολιτική της κυβέρνησης κτλ. Από αυτή την άποψη η θέση του ΚΚΕ για διάφορες τέτοιου είδους ενέργειες τις οποίες λαμβάνουν χώρα αυτές τις μέρες δεν έχουν καμία σχέση με το να εκφράσουν λαϊκά αιτήματα, λαϊκή αγανάκτηση, και είναι απόλυτα περιτοριακές και καταδικαστές. Πιστεύετε, συμμερίζεστε την άποψη που λένε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είναι η πλήρης αποτυχία του αρμόδιου Υπουργείου να αντιμετωπίσει τέτοια περιθωριακά, όπως τα είπατε, όχι, δεν φαινόμενα? Ακούστε τώρα, κοιτάξτε τώρα εδώ, υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται, η οποία πραγματικά τώρα πρέπει λίγο το κριτήριο της αποτελεσματικότητας του κράτους και του κρατικού μηχανισμού να το κρίνουμε λίγο πιο συνολικά και πιο ευρύτερα. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε να σχολιάσουμε ότι ο κρατικός μηχανισμός και οι υπηρεσίες οι συγκεκριμένες έχουν μια πολύ μεγάλη ετοιμότητα αντίδρασης και παρέμβασης όταν είναι να καταστήλουν εργατικές κινητοποιήσεις. Όταν είναι να βγάλουν παράνομες και καταχρηστικές απεργίες. Όταν είναι να εμποδίσουν εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους να εκφράσουν την διαμαρτυρία τους με διάφορες μορφές πάλι. Λέτε λοιπόν ότι συγκροτημένες εκδηλώσεις κομμάτων όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα φαίνεται ο κρατικός μηχανισμός να είναι αποτελεσματικός, και εδώ που έχουμε διαμαρτυρίες για τον Κουφοντίνα δεν υπάρχει αυτό? Όχι, δεν εννοώ. Πάμε ένα πιο συντολικό ζήτημα. Δεν το προσδιορίζουμε σε αυτό που σχολιάζεται. Ένα πιο συνολικό ζήτημα για τον προσανατολισμό και την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού σε συγκεκριμένες δραστηριότητες κτλ. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι δυνατότητες, πώς το λένε, να αναδειχθεί σαν κριτήριο της πολιτικής αντιπαράθεσης για να διαμορφωθεί ένα κριτήριο στον κόσμο για το που πάει η κατάσταση. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, αυτής της τριπλής εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε σε μια εβδομάδα από τώρα, αντί πραγματικά ο λαός μας να κουβεντιάζει τι πραγματικά υλοποιείται, πώς πρέπει να οδηγηθεί στην κάλπη, ποιος είναι ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι η πολιτική της όλα αυτά τα χρόνια που έχει αποδειχτεί μια πολιτική βαθιά ταξική, αντιλαϊκή, που ματώνει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, έτσι όπως εξειδικεύεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αντίστοιχες εθνικές κυβερνήσεις και τις δικές μας,
και στο επίπεδο των περιφερειών και των δήμων, μια που έχουμε και εκλογές για αυτούς τους θεσμούς, τους κρατικούς θεσμούς της τοπικής διοίκησης. Κουβεντιάζουμε τώρα άλλα ντάλα, αν επιτρέψετε την έκφραση. Δεν συζητάμε τα θέματα, ναι, δεν συζητάμε βεβαίως, τα θέματα που θα έπρεπε να συζητάμε, λέτε. Να τα συζητήσουμε λίγο εμείς. Αντίθετα, συζητάμε σε ένα κλίμα μιας τεχνητής πόλωσης που καλλιεργείται και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία πάνω σε ένα επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης που δημιουργεί και αγανάκτηση και αποστροφή σε ένα λαϊκό κόσμο και τον θυμώνει για το περιεχόμενο και την κατεύθυνση της αντιπαράθεσης μεταξύ τους, που και αυτοί συμβάλλουν σε αυτό τον αποπροσανατολισμό. Αυτό θέλουμε εμείς να αναδείξουμε. Και θέλουμε αυτές τις μέρες, όσες απομένουν, να δυναμώσει πραγματικά ένα ρεύμα αμφισβήτησης και μαχητικής ταξικής ματιάς μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις, που μπορεί να διακρίνει την αλήθεια πίσω από τις κοκορομαχίες των μεγάλων αστικών κομμάτων. Κυρία Ράζου, ακούστε με λίγο. Με την ψήφο του ΚΚΕ. Κυρία Ράζου, ένα από τα ζητήματα, επειδή ας το βάλουμε εμείς έτσι στη συζήτησή μας, είναι από τα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και κινητοποιήσεις μάλιστα και σε πολλές χώρες. Είναι τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα τη γνώμη σας για αυτό το θέμα και αν πιστεύετε μέσα σε όλο το πλαίσιο που μου αναλύσατε προηγουμένως, αν και αυτό είναι ένα ζήτημα ταξικό, το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ναι, βεβαίως. Εμείς εκτιμάμε πως ναι. Βεβαίως φαντάζομαι ότι δεν έχουμε το χρόνο αναλυτικά να έχουμε, σας πω. Έχουμε τέσσερα λεπτά. Έχουμε αυτό, τέσσερα λεπτά, αξιοποιήστε τα. Μπορώ να κάνω το εξής σχόλιο στο χρόνο που διαθέτουμε. Τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής πραγματικά δεν μπορούν να ειδωθούν έξω από το πλαίσιο της δράσης των μονοπωλιακών ομίλων και των μεγάλων ασίδωτων δραστηριοτήτων του σε παγκόσμιο επίπεδο, που είναι αυτές που έχουν σοβαρές επιπτώσεις και στην κλιματική αλλαγή και βέβαια αυτό σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Οι πολιτικές λοιπόν που καμιά φορά εμφανίζονται και με φιλοοικολογικό ή και φιλοπεριβαντολογικό αποτύπωμα, να το πω έτσι, πρέπει να ειδωθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γιατί και αυτό είναι πεδίο ένα από τα ζητήματα για πράσινες επενδύσεις, που γι' αυτό ας πούμε πως το λένε ανοίγουν ένα θέμα κατά καιρούς. Ναι, μισό λεπτό, να ρωτήσω λίγο γι' αυτό, κυρία Ράζου. Να ρωτήσω λίγο. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Όχι, δεν πρέπει να ολοκληρώσετε, να ρωτήσω κι εγώ λιγάκι. Ναι, λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι των πράσινων επενδύσεων, θα ήθελα τη γνώμη σας. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει αρκετά χρόνια τώρα για τα ζητήματα της πράσινης ενέργειας δεν είναι σε σωστή βάση, δεν πρέπει να γίνεται, δεν είναι ενδεχομένως μία κάποια λύση στο πρόβλημα? Θα ήταν λύση στο πρόβλημα, να το πω και εγώ με αυτόν τον τρόπο, εάν η δραστηριότητα αυτή δεν ήταν αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης με σκοπό την απόσπαση μεγαλύτερου κέρδους. Πώς θα μπορούσε να γίνει? Και θα μπορούσε να γίνει και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνικής με φιλικές προς το περιβάλλον και κυρίως προς τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο άνθρωπο και την υγεία τους τρόπο, αν από τη μέση έβγαινε το κριτήριο του κέρδους. Από αυτή την πλευρά μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε μια οικονομία και σε μια ανάπτυξη που στο επίκεντρό της θα είχε τον άνθρωπο και τις ανάγκες τους και όχι το συμφέρον των επιχειρηματιών, ακόμα και αν είναι πράσινο, ας το πω έτσι. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη, ας το πω έτσι, πώς να το πω, όχι καχυποψία, αλλά έχουμε τεκμηριωμένες θέσεις που με επιχειρήματα μπορούμε να δείξουμε ότι σε συνθήκες της σημερινού συστήματος τελικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα το κλιματολογικό, το περιβαντολογικό που οξύνεται λοιπόν, από τη δράση των μονοπωλίων. Λοιπόν, μία τελεία εδώ, γιατί έχω μισό λεπτό. Σας άφησα το καλύτερο για το τέλος. Να μου πείτε λοιπόν το στόχο του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτές τις ευρωεκλογές, ενώ πόσο ψηλά είναι ο πύχης, πού ακριβώς είναι ο πύχης, πόσους ψηλά ευρωβουλευτές θέλετε να εκλέξετε. Θέλουμε να εκλέξουμε τόσους περισσότερους ευρωβουλευτές όσο το εκλογικό αποτέλεσμα θα μας επιτρέψει, με την το έννοια, πολιτικό γραφείο με ποιο εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιημένο. Έχουμε απαντήσει πολλές φορές και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος και όλα τα στελέχη του κόμματος, εμείς ταβάνι στον εκλογικό μας στόχο δεν θέτουμε. Γνωρίζουμε βέβαια ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ριζικές αλλαγές στα εκλογικά ποσοστά από τη μια εκλογική αναμέτρηση στην άλλη. Όμως φιλοδοξούμε ότι ο κόσμος έχει διαμορφώσει ένα αυξημένο πολιτικό κριτήριο από την πείρα που έχει συγκεντρώσει όλο αυτό το διάστημα και θα επιβραβεύσει και στην κάλπη μια συνεπή στάση του κόμματός μας όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν μπροστά και για να διεκδικήσει και για να αποσπάσει και για να βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης τα μεγάλα σε τέλος λαϊκά χρόνου, προβλήματα, κυρία Ράζου, και βεβαίως για να ανοίξει ένας δρόμος στην προοπτική για ριζικές αλλαγές. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, με συγχωρείτε που σας πίεσα, αλλά ο χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος. Ήταν πειράζει. Η κυρία Λουίζα Ράζου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και υποψήφια ευρωβουλευτής φυσικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη. Γεια σας, να είστε καλά, γεια σας.